Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε πάντοτε εν Κύριο. Βρισκόμαστε στην Πέμπτη Κυριακή του Λουκά, όπου η Μητέρα Εκκλησία μας θυμίζει την παραβολή την οποία είπε ο Χριστός, την παραβολή του πλούσιου και του Λαζάρου. Πάμε να διαβάσουμε την παραβολή σε μετάφραση. Είπε ο Κύριος, ήταν ένας άνθρωπος πλούσιος και δινόταν στα κόκκινα και στα βυσσινιά και καλοπερνούσε κάθε μέρα με μεγάλη πολυτέλεια. Και ήταν ένας φτωχός που τον έλεγαν Λάζαρο, ρηγμένος έξω από την πόρτα του πλούσιου. Είχε πληγές και προσπαθούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του πλούσιου. Ήταν σε τέτοια εγκατάλειψη, ώστε και τα σκυλιά ακόμα ερχόνταν και έγλυφαν τις πληγές του. Πέθανε ο φτωχός και μεταφέρθηκε από τους αγγέλους στην αγκαλιά του Αβραάμ. Και πέθανε και ο πλούσιος και τον έθαψαν. Και στον Άδη, εκεί που βασανιζόταν, σήκωσε τα μάτια του και βλέπει τον Αβραάμ από μακριά και τον Λάζαρο στις αγκάλες του. Και φώναξε ο πλούσιος και είπε, «Πατέρα Αβραάμ, λυπήσουμε και στείλε τον Λάζαρο να βουτήξει στην άκρη το δάχτυλό του στο νερό και να δροσίζει τη γλώσσα μου, γιατί καίγομαι και λιώνω σε τούτη τη φλόγα». Και είπε ο Αβραάμ, «Παιδί μου, θυμήσου πως εσύ χάρηκες τα καλά στη ζωή σου και ο Λάζαρος πάλι τα κακά. Τώρα εκείνος εδώ χαίρεται και εσύ βασανίζεσαι. Και εκτός από όλα αυτά, μεταξύ μας ανοίγεται βαθύ φαράγγι, ώστε εκείνοι που θέλουν να διαβούν από εδώ, σε εσάς να μην μπορούν, μήτε από εκεί σε εμάς να περνούν». Τότε ο πλούσιος είπε, «Σε παρακαλώ λοιπόν, πατέρα, να στείλεις τον Λάζαρο στο σπίτι του πατέρα μου, γιατί έχω 5 αδέλφια, να πάει και να τους πει τι γίνεται εδώ, για να μην έρθουν και αυτοί σε τούτη την κόλαση». Τότε του λέγει ο Αβραάμ, «Έχουν το Μωυσή και τους προφήτες, ας τους ακούσουν». Και εκείνος είπε, «Όχι, πατέρα Αβραάμ, μόνο αν πάει κάποιος από τους νεκρούς σε αυτούς θα μετανοήσουν». Τότε του είπε ο Αβραάμ, «Αν δεν ακούν το Μωυσή και τους προφήτες, ούτε και από τους νεκρούς, αν κάποιος αναστηθεί, θα πιστούν». Μόλις, αγαπητοί μου αδελφοί, ακούσαμε μία παραβολή του Κυρίου με πολλά και βαθιστόχαστα μηνύματα. Αυτή την παραβολή θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε παραβολή της σκληρότητας, αλλά ο Κύριος ως ελεήμων, ο οποίος είναι, μας έχει πει ακόμη μία παραβολή, την παραβολή της απείρου αγάπης, την παραβολή του ασώτου. Σε αυτή την παραβολή μας δίνονται τα σήματα, τα προειδοποιητικά στο δρόμο που οδηγούν προς τον Παράδεισο, ώστε να προφυλαχθούμε από τις παγίδες του πονηρού. Σήματα μεγάλα, με λαμπερό κόκκινο φωτισμό, για να μην οδηγηθούμε στην κόλαση. Το κυριότερο θέμα όμως, το οποίο θίγει ο Κύριος, είναι του τρόπου ζωής των ανθρώπων όσων βρίσκονται σε αυτόν τον κόσμο. Ο τρόπος ζωής μας σε αυτόν τον κόσμο είναι και αυτός που θα καθορίσει την κατάσταση την οποία θα ζήσουμε μετά από εδώ. Σε αυτή την παραβολή τονίζεται το ενδιαφέρον και το πλησίον χωρίς πολλές φορές αυτός ούτε καν να μας το ζητήσει. Ένα ενδιαφέρον το οποίο θα μας οδηγήσει στον Παράδεισο, θα μας οδηγήσει στον Κύριο και Θεό μας. Η παραβολή έχει δύο πρωταγωνιστές, τον πλούσιο, όπου δεν αναφέρεται ούτε καν το όνομά του, αλλά και τον πτωχό Λάζαρο. Ο Χριστός δεν χρησιμοποιεί τυχαία το όνομα Λάζαρος, διότι Λάζαρος σημαίνει «έχει ο Θεός» ή «ο Θεός είναι βοηθός μου». Επίσης, χρησιμοποιεί το όνομα στον πτωχό Λάζαρο, διότι οι δίκαιοι καταγράφονται στο μεγάλο βιβλίο της ζωής. Ενώ στον πλούσιο λέει μόνο την ιδιότητά του. Δύο άνθρωποι που βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση όσο αφορά το θέμα της οικονομικής τους κατάστασης όσο βρισκόταν εν ζωή. Η παραβολή αυτή έχει δύο σκηνές. Η μία είναι στη γη και η άλλη είναι στον Άδη. Δεν βλέπουμε τον πλούσιο να τρέφει κάποια κακότητα εναντίον του πτωχού Λάζαρου, ούτε να του συμπεριφέρεται άσχημα, βάναυσα ή σκληρά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο πλούσιος εφραίνονταν καθημέραν λαμπρός, μας λέει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, αδιαφορώντας για την κατάσταση του πτωχού Λαζάρου.
αδιαφορούσε ακόμα και για τις πληγές του Λαζάρου, όπου πήγαιναν τα σκυλιά και τις έγλυφαν. Αυτό ο πλούσιος το έβλεπε, διότι όπως μας πληροφορεί το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, ο Λάζαρος ήταν ριγμένος μπροστά από την πόρτα του και ο πλούσιος αδιαφορούσε. Εάν ο πλούσιος είχε αγάπη μέσα του, τότε θα μπορούσε να γιατρέψει τις πληγές του Λαζάρου, και τις σωματικές και τις οικονομικές, αλλά και τις ψυχικές, όσο αφορά το θέμα της κακοπέρασης. Το πρόβλημα όμως του φτωχού Λαζάρου, η φτώχεια του, ήταν που τον οδήγησαν στον παράδεισο και από την άλλη ο πλούτος σε συνδυασμό με την αδιαφορία οδήγησαν τον πλούσιο μακριά από την αγκαλιά του Θεού. Η φτώχεια του Λαζάρου, ο τρόπος όπου ο Λάζαρος αντιμετώπιζε την φτώχεια του, ήταν αυτοί που τον έβαλαν στον παράδεισο. Ο Θεός είναι αγάπη, είναι δημιουργός μας και είμαστε φτιαγμένοι κατ' εικόνα του και προσπαθούμε να φτάσουμε στο καθομοίωση. Για να φτάσουμε όμως στο καθομοίωση, θα πρέπει να καταφέρουμε και εμείς να γίνουμε αγάπη όπως είναι και αυτός ο ίδιος. Να πλημμυρίσουμε μέσα μας από αυτή την αρετή. Από τις βασικές εντολές του Θεού είναι το «αγαπάτε αλλήλους», αλλά και το να αγαπήσουμε τον πλησίον μας όπως τον ίδιο μας τον εαυτό, όπως όπου αυτές οι εντολές μας φτάνουν στο καθομοίωση, μας φτάνουν στην αγκαλιά του Θεού. Εάν θυμηθούμε την παραβολή της μελούσης κρίσεως, τι μας λέγει ο Κύριος? «Εφόσον επιείσατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμεί επιείσατε». Όπως προαναφέραμε, η κρίση από τον Θεό δεν αφορά μόνο για αυτά τα οποία κάνουμε σε αυτή τη ζωή, αλλά και για αυτά που θα μπορούσαμε να κάνουμε και δεν τα κάναμε. Μπορούσαμε να βοηθήσουμε κάποιον άνθρωπο και δεν το κάναμε. Μπορούσαμε να πούμε κάποιον καλό λόγο και δεν τον είπαμε. Και για αυτά θα κριθούμε. Ο πλούσιος κοιμήθηκε με τον ανούρισμα του πλούτου και ξύπνησε στην κόλαση. Ο Λάζαρος υπέμεινε τα πνινά της κακουχίας και άνοιξε την πόρτα του παραδείσου. Ο Μέγας Βασίλειος μας λέει ότι κλέφτης δεν είναι μόνο αυτός που κλέβει κάτι από τον συνάνθρωπό του, αλλά και αυτός που δεν του δίνει αυτά που μπορεί. Επίσης μας λέει ο Μέγας Βασίλειος: «Όσα φυλάγεις στις αποθήκες σου δεν είναι δικά σου, αλλά του πτωχού που τα έχει ανάγκη». Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι το δικό μας περίσσευμα είναι το υστέρημα του πτωχού. Έτσι, η δικαιολογία ότι δεν κάνω κανένα κακό, άρα είμαι ένας σωστός και ευυπόληπτος χριστιανός, είναι μία πλάνη της σκληρής καρδιάς μας, όπου μας αποχαυνώνει πνευματικά και μας οδηγεί στην κόλαση. Ο Χριστός ως φιλάνθρωπος σταυρώθηκε και εμείς ως φιλάνθρωποι πρέπει όχι να βοηθάμε μόνο, αλλά να σταυρωθούμε κιόλας αν χρειαστεί για τον πλησίον μας. Ο πλούσιος της παραβολής είχε κυριευθεί από την μητέρα όλων των κακών, την φιλαυτία, όπου από την φιλαυτία γεννιούνται οι πρώτοι και εμπαθείς τρεις μανιώδεις μεγάλοι λογισμοί: της γαστιμαργίας, της φιλαργυρίας και της καινοδοξίας. Φιλαυτία είναι η προς το σώμα εμπαθής και παράλογη αγάπη, την οποία αντιμάχεται η αγάπη και η αγκράτεια. Βλέπουμε μέσα στην παραβολή ότι ο πλούσιος είχε κυριευτεί και από τα τρία αυτά παράγωγα της φιλαυτίας. Σήμερα βλέπουμε μπροστά μας ολοζώντανη την παραβολή αυτή να εξελίσσεται σε όλα τα επίπεδα. Ο πλούσιος και ο Λάζαρος παίρνουν σάρκα και οστά μέσα στην καθημερινότητά μας, σε προσωπικό και σε διακρατικό επίπεδο. Αδιαφορούμε για τον πλησίον, όπου σε μερικές περιπτώσεις προσπαθούμε να τον πατήσουμε ακόμη και στις πληγές του, ώστε να πονέσει ακόμη περισσότερο. Σε διακρατικό επίπεδο βλέπουμε άλλες χώρες να πετάνε το φαγητό τους στα σκουπίδια και άλλες χώρες να μην έχουν να ταΐσουν τον πληθυσμό τους. Αλλά το χειρότερο είναι να βλέπουμε χώρες
οι οποίες με δόλο να εκμεταλλεύονται και να μην αφήνουν τις άλλες να αναπτυχθούν. Το νήμα αυτής της ζωής κόπηγε και για τους δύο, και για τον πτωχό Λάζαρο, αλλά και για τον πλούσιο. Πλέον βρίσκονται ο καθής εκεί όπου φρόντισε από την επίγεια ζωή του να πάει. Ο πλούσιος βλέπει πλέον μπροστά του το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα σε αυτόν και στον Λάζαρο, ένα χάσμα το οποίο είναι ανάλογο της σκληροκαρδίας του, είναι ανάλογο της αδιαφορίας του. Εκεί ο πλούσιος βλέπει τον Λάζαρο μέσα στην αγκαλιά του Αβραάμ και φωνάζει τον Αβραάμ πατέρα. Σαν άλλος Φαρισαίος δηλώνει ότι είναι παιδί του Αβραάμ, αλλά εδώ έρχεται η απάντηση που είπε ο Χριστός στους Φαρισαίους ότι εάν ήσασταν παιδιά του Αβραάμ, θα κάνατε και τα έργα του Αβραάμ. Η δήλωση της πραότητας που έκανε ο πλούσιος δεν συμβαδίζει με τις πράξεις του, πράγμα που τον οδήγησε μακριά από τον Παράδεισο. Εάν στη ζωή μας συνδυάσουμε τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας με την πρακτική αυτή της Εκκλησίας μας, τότε θα γίνουμε κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Το χειρότερο όμως που βλέπουμε είναι ότι ο πλούσιος δεν απευθύνεται καθόλου στον Λάζαρο. Ακόμη και σε αυτή τη στιγμή, στην ίστατη, όπου έχουν βρεθεί σε αντίθετες καταστάσεις από ό,τι στην επίγεια ζωή τους, απαξιεί να απευθυνθεί στον φτωχό Λάζαρο και ζητάει από τον Αβραάμ να στείλει τον Λάζαρο στα αδέρφια του. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν χάθηκε μετά την κοίμηση η κάκιστη συμπεριφορά του πλουσίου, αλλά συνεχίστηκε και μετά προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί και να χρησιμοποιήσει τον Λάζαρο ως έναν από τους δούλους του. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και έχουμε την υποχρέωση να το περιποιούμαστε και να τον φροντίζουμε. Το φροντίζουμε όμως όσο πρέπει, χωρίς να φροντίζουμε μόνο για εμάς, αλλά και για τους άλλους ανθρώπους τριγύρω μας, για τον πλησίον μας. Δυστυχώς σήμερα, όπως εξελίσσεται η ανθρώπινη κοινωνία και ειδικά μέσα στις μεγαλοπόλεις, όλα γίνονται απρόσωπα. Οι κοινωνίες μετατρέπονται σε βουβές πολιτείες, άχρωμες και άοσμες. Κανείς δεν γνωρίζει κανέναν. Βλέπουμε κάποιον ο οποίος ζητάει βοήθεια και αναρωτιόμαστε για το αν πραγματικά την χρειάζεται και για το πού θα καταλήξει η βοήθεια την οποία θέλουμε να προσφέρουμε σε αυτόν. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι ας δώσουμε ό,τι μπορούμε και ο Θεός ξέρει. Διότι εάν μπλέξουμε μέσα σε αυτόν τον φαύλο κύκλο των σκέψεων, τότε μόνο ζημιά θα κάνουμε στην ψυχή μας. Ας δώσουμε και ας το ξεχάσουμε. Όταν δίνουμε σε αυτόν που έχει ανάγκη, είναι σαν να δίνουμε στο Χριστό. Στην περίπτωση όμως που ξέρουμε ότι θα δώσουμε και δεν θα πιάσει πραγματικά τόπο, τότε καλύτερα να κρατήσουμε την βοήθεια και να ψάξουμε με διάκριση να βρούμε πού πραγματικά χρειάζεται αυτή η βοήθεια. Ο Απόστολος Παύλος πολύ στοχευμένα μας λέει ότι είμαστε όλοι μέλη του σώματος του Χριστού, όπου όλα τα μέλη πρέπει να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται αρμονικά, ώστε να μπορέσουν να επιτύχουν τη δημιουργία της χριστιανικής κοινωνίας, όπου όταν το ένα μέλος θα βαστάζει τα βάρη του άλλου μέλους, τότε η πορεία προς τον Παράδεισο θα είναι πιο εύκολη, θα είναι μία πορεία πιο βατή για όλους μας. Μέσα από τα διαφορετικά χαρίσματα όπου έχει ο κάθε ένας από εμάς, θα αλληλοσυμπληρωνόμαστε και θα προγευόμαστε τον Παράδεισο από αυτή τη ζωή. Ένα φαινόμενο που πολλές φορές βλέπουμε είναι να λέμε ότι όποιος έχει χρήματα δεν θα πάει στον Παράδεισο. Ο Χριστός τι μας είχε πει? Δυσκόλως οι τα χρήματα έχοντες εισελεύσονται εις την Βασιλεία του Θεού. Δύσκολα θα μπει κάποιος λοιπόν στη Βασιλεία του Θεού εάν ομοιάσει με τον πλούσιο της παραβολής, όπου είχε τα χαρακτηριστικά που προαναφέραμε. Δεν είναι λοιπόν το πρόβλημα ο πλούτος, αλλά η διαχείριση αυτού. Δυσκόλος, λέει ο Χριστός, δεν το αποκλείει. Στην παραβολή δεν αναφέρεται πουθενά με ποιον τρόπο ο πλούσιος απέκτησε τον πλούτο τον οποίον είχε, και αυτό διότι ο Χριστός
δεν θέλει να δώσει την βαρύτητα στη διαχείριση και στην απόκτηση. Από την άλλη, η φτώχεια του Λαζάρου δεν τον έσωσε. Αυτό το οποίο τον έσωσε ήταν η υπομονή, η καρτερία και γενικότερα η στάση ζωής του. Ο Λάζαρος δεν αγκομάχησε ποτέ, ούτε κατά του Θεού, αλλά ούτε και κατά του πλουσίου. Είχε την καρδιά του γεμάτη αγάπη και η ψυχή του έλαμπε. Ένας από τους μακαρισμούς είναι και ο εξής. «Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται. Εάν ο πλούσιος είχε ελεήσει τον Λάζαρο, θα τον είχε ελεήσει ως άνθρωπος και ο Θεός θα τον ελεούσε τον πλούσιο στην κρίση του ως Θεός πολλαπλάσια». Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος μας λέγει: «Έδωσες κάποια χρήματα ελεημοσύνης σε φτωχό? Μην σκέφτεσαι μόνο τι έδωσες, αλλά τι πήρες. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Μην νομίζεις ότι η ελεημοσύνη είναι έξοδο και δαπάνη, αλλά κέρδος και έσοδο για εσένα. Διότι παίρνεις μεγαλύτερα και πολυτιμότερα από αυτά που δίνεις. Δίνεις ένα ρούχο απλό και παίρνεις επανοφόρη αθανασίας, επανοφόρη αυθρασίας». Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος μας λέγει ακόμη ότι όλα τα αγαθά και τα κακά της ζωής αυτής κάποτε τελειώνουν και μάλιστα πολύ γρήγορα. Στην άλλη ζωή και τα δύο είναι αθάνατα. Επεκτείνονται στους ατελείωτους αιώνες και ως προς την ποιότητα τόσο πολύ διαφέρουν τα αγαθά από τα κακά όσο κανείς δεν μπορεί να περιγράψει. Ο Τοβίτ διαβάζουμε ότι έδωσε την εξής συμβουλή στα παιδιά του. «Από τα υπάρχοντά σου δίδε ελεημοσύνη. Μη στεναχωρηθεί και μη λυπηθεί το μάτι σου όταν πράττεις ελεημοσύνη. Μη γυρίσεις αλλού το πρόσωπό σου από κάθε πτωχόν. Τότε δε και το πρόσωπο του Θεού δεν θα αποστραφεί ποτέ από εσένα. Ανάλογα με τα αγαθά τα οποία έχεις, κάμνε ελεημοσύνη. Εάν έχεις ολίγα, από τα ολίγα αυτά μη φοβηθείς να ελεήσεις». Διότι είχε υπόψη σου ότι όταν κάνεις ελεημοσύνη, καταθέτεις πλούσιον θησαυρών για τον εαυτό σου εις ημέρας ανάγκης σου, διότι η ελεημοσύνη γλιτώνει τον άνθρωπον από τον αιώνιον θάνατον και δεν τον αφήνει να εισέλθει και να μείνει στο σκότος του άδου. Είναι δώρον αγαθών η ελεημοσύνη, διόλους εκείνους οι οποίοι την ασκούν ενώπιον του υψίστου Θεού και εις δόξαν του Θεού. Αυτά συμβούλεψε ο Τοβίτ στα παιδιά του και τους τα άφησε ως παρακαταθήκη για όλο τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής τους. Τελικά, ποια είναι τα πλούτη στη ζωή των ανθρώπων? Πλούτη για τον άνθρωπο είναι οι αρετές, είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος, είναι η οικογένεια, είναι η φιλία. Πλούτος στη ζωή για εμάς είναι ο Χριστός. Βλέπουμε πλούσιους και τους θαυμάζουμε. Ρωτάμε όμως εάν αυτοί βλέπουν ποτέ τα παιδιά τους. Ρωτάμε πώς είναι η καθημερινότητά τους, εάν βλέπουν τη σύζυγό τους. Ρωτάμε εάν έχουν πραγματικούς φίλους. Ρωτάμε εάν το μυαλό τους είναι ποτέ ήρεμο και γαλήνιο. Εμείς βλέπουμε το φαίνεστε και δεν κοιτάμε το είναι. Στη σημερινή κοινωνία όπου ζούμε, όλοι κοιτάμε να αποκτήσουμε υλικά αγαθά και να γίνουμε πλούσιοι σε αυτή τη ζωή. Αναρωτιόμαστε όμως το εάν ήμασταν πλούσιοι εμείς, πώς θα συμπεριφερόμασταν. Αλλά και ακόμη κάτι. Πόσα πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να θεωρηθεί πλούσιος εν τέλει? Ο άνθρωπος, ο οποίος κυνηγάει συνεχώς τον πλούτο και όχι τα πνευματικά αγαθά, περνάει μία ζωή μέσα στο άγχος και χάνει την ουσία αυτής της ζωής. Στον Εσπερινό, στο τέλος της Αρτοκλασίας, ψέλνουμε το «πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν». Οι δε εξητούνται στον Κύριον, ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού.
το οποίο σημαίνει ότι οι πλούσιοι έγιναν φτωχοί και πείνασαν. Αυτοί όμως που ζήτησαν με πόθο τον Κύριο και στήριξαν σε Αυτόν την ελπίδα τους, δεν θα στερηθούν κανένα απολύτως αγαθό. Όταν είμαστε πλούσιοι, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι και εμείς μπορεί κάποια στιγμή, σε κάποια αναποδιά, να χάσουμε τα πάντα. Κάτι το οποίο λέω συνεχώς όταν γίνονται εκταφές. Είναι να πηγαίνουν οι συγγενείς όλοι και όσοι πιο πολύ μπορούν για να βλέπουν την ώρα της εκταφής ποια είναι η κατάσταση του σώματος του ανθρώπου, πώς καταλήγει στο τέλος ο άνθρωπος, έτσι ώστε να μπορούν να αντιληφθούν πιο εύκολα τα μεγάλα νοήματα της ζωής τα οποία μας διδάσκει η Εκκλησία. Οι πιο πολλοί όμως δεν πάμε στην εκταφή γιατί δεν μπορούν να βλέπουν τον άνθρωπο σε αυτή την κατάσταση της πλήρης αποσύνθεσης. Ακόμη και οι ιερείς αποφεύγουν να πάνε δυστυχώς σε εκταφές. Αυτό που πιστεύω όμως είναι ότι εκείνη τη στιγμή και για πολλές ημέρες μετά αρχίζει να μας ελέγχει η συνείδησή μας και να μας χτυπάει καμπανάκια. Τόσο για αυτά που έχουμε κάνει, αλλά όσο και για αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Ο πλούσιος της παραβολής, ενώ φαινόταν ζωντανός σε αυτή τη ζωή, στην ουσία ήταν ένας ζωντανός νεκρός, ο οποίος απλά κουνούσε το κουφάρι του. Αυτό διότι οι αρετές δεν κατοικούσαν μέσα του, διότι το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούσε να επισκεφθεί την καρδιά του. Όσα και να είχε, δεν γέμιζε ποτέ, γιατί η καρδιά του ήταν άδεια. Του δόθηκε όλος ο πλούτος για να κερδίσει τον Παράδεισο και αυτός τον έχασε. Ενώ ο Λάζαρος ήταν πλήρης Αγίου Πνεύματος, γεμάτο αγάπη και ευγνωμοσύνη, μία κατάσταση πνευματική η οποία συνεχίστηκε και μετά την κοίμησή του. Ο πλούτος χωρίς ελεημοσύνη μπορεί να γίνει εισιτήριο για την κόλαση και η φτώχεια με ευγνωμοσύνη να ανοίξει τις θύρες του Παραδείσου. Ο πλούτος με εγωισμό είναι καταστροφικός και η φτώχεια με ταπείνωση σωτήρια. Ο Χριστός με αυτή την παραβολή προσπαθεί να μας παρακινήσει στη φιλανθρωπία που τόσο έχουμε ξεχάσει όλοι μας. Να μας δείξει ότι μέσα από τον πλησίον περνάει ο δρόμος προς τον Παράδεισο. Προσπαθεί να μας πει να αλλάξουμε τρόπο ζωής και να σταματήσουμε την ληστική μας θεώρηση. Να μας δείξει πως η εδώ ζωή έχει τον αντίκτυπό της την επόμενη. Ο Χριστός δεν ελέγχει τον πλούτο, αλλά καυτηριάζει την διαχείρισή του στην παραβολή αυτή. Όταν ο πλούσιος ζητάει από τον Αβραάμ να του βρέξει τη γλώσσα, ο Λάζαρος ζητάει ακόμη μία φορά ο Λάζαρος να γίνει δούλος του, η οποία και ερχόταν από φωτιά, τότε του λέει ο Αβραάμ ότι «Παιδί μου, θυμίσου πως εσύ χάρηκες τα καλά στη ζωή σου και ο Λάζαρος πάλι τα κακά. Τώρα εκείνος εδώ χαίρεται και εσύ βασανίζεσαι». Ο πλούσιος στην επίγεια ζωή του δεν σκέφτηκε τον Λάζαρο και τώρα ζητάει την βοήθειά του όχι απευθείας από τον ίδιο, αλλά απαξιώνοντας να του μιλήσει, ζητάει βοήθεια από τον Λάζαρο μέσω του Αβραάμ. Ο Λάζαρος τώρα χαίρεται και απολαμβάνει λόγω της αγιότητάς του στην επίγεια ζωή, αλλά ο πλούσιος βασανίζεται λόγω της σκληροκαρδίας του. Μακάρι η κόλαση να ήταν φωτιά, όπως μας λέγει ο πλούσιος ότι καίγονταν η γλώσσα του. Αλλά δεν είναι φωτιά, αδελφοί μου, διότι η φωτιά μπορεί κάποια στιγμή να έσβηνε. Αυτό τον οποίο καίει τον Λάζαρο είναι η συνείδησή του. Ο Χριστός είχε πει «Ο πιστεύουν εις εμέ, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν είδα της ζώντος». Ο πλούσιος όμως δεν πίστεψε στο Χριστό, αλλά στα πλούτη, στη φθαρτή ύλη, η οποία όμως στέρευσε. Το διαπέραστο χάσμα το οποίο αναφέρεται μέσα στην παραβολή δεν είναι αποτέλεσμα της βούλησης του Θεού, αλλά είναι αποτέλεσμα της πνευματικής κατάστασης του πλουσίου, της σκληρής καρδιάς του και της πορώσεως της ψυχής του. Αυτό που αξίζει να πούμε εδώ είναι ότι αυτό το χάσμα είναι αδιαπέραστο και η κατάσταση του πλουσίου, δυστυχώς,
δεν μπορεί να αλλάξει. Και γιατί δεν μπορεί να αλλάξει? Διότι ο πλούσιος δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε δευτερόλεπτο στο σημείο όπου βρίσκεται ο Λάζαρος, μέσα στις αγκάλες του Αβραάμ. Βλέπουμε ότι ακόμα και τώρα απαξιώνει τον Λάζαρο, απαξιώνει να του μιλήσει και να του απευθυνθεί, να του απευθύνει έναν λόγο. Η πνευματική του κατάσταση έχει παγιωθεί από τον επίγειο κόσμο, από την επίγεια ζωή. Ο πλούσιος βρίσκεται εκεί όπου ο ίδιος φρόντισε να πάει. Μπορεί η αλαζονία να σταθεί δίπλα στο Χριστό? Φυσικά και όχι. Ο πλούσιος της παραβολής όλα αυτά τα χρόνια έκλεινε τα μάτια του στην αγάπη, στον πόνο του άλλου, στη δυστυχία, στις λυγές του Λαζάρου. Όταν όμως κλείνεις την πόρτα σε αυτά, τότε αυτόματα κλείνει και η πόρτα του ελέους του Θεού για εσένα. Γι' αυτό πρέπει να προσπαθούμε, όσο είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, να αναπτυχθούμε πνευματικά. Στο τέλος της ζωής, ο πλούσιος από τον Αβραάμ, στο τέλος της ζωής, ο πλούσιος ζητάει από τον Αβραάμ να στείλει τον Λάζαρο στο σπίτι του πατέρα του, να πει στα 5 του αδέρφια τι γίνεται εκεί, ώστε να μην πάνε και αυτά μαζί του. Ο Αβραάμ του λέει ότι ο Θεός έχει στείλει τον Μωυσή και μπορούν μέσα από τον Μωυσή να διδαχτούν. Πράγμα που ο πλούσιος δεν ασπάζεται και ο Αβραάμ το απαντάει ότι αφού δεν άκουσαν αυτούς, δεν θα πιστούν ακόμα και αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς. Ο πλούσιος επί της ουσίας ζητάει από τον Αβραάμ κάποιο θαύμα για χάρη των αδερφών του. Ο Θεός όμως έχει φροντίσει πάρα πολλές φορές να δώσει ευκαιρίες στους ανθρώπους, αλλά οι άνθρωποι δεν πείθονταν. Και όχι μόνο δεν πείθονταν, αλλά ακόμα και σήμερα ο Θεός δίνει αυτές τις ευκαιρίες, αλλά δεν πειθόμαστε ώστε να πιστέψουμε στο Θεό και να κάνουμε την θεωρία των πατέρων μας, αυτά τα οποία μας άφησαν ως παρακαταθήκη ο Χριστός και οι πατέρες μας, να τα κάνουμε πράξη στη ζωή μας. Τα θαύματα άλλωστε είναι ωφέλιμα για αυτούς που έχουν καλή διάθεση και είναι διατεθειμένοι να πιστέψουν στον Χριστό. Τι είναι η ζωή? Ένα όνειρο, πολύ σύντομο, που περνάει γρήγορα, όπου όταν ο Λάζαρος ξύπνησε από το όνειρο αυτό, αντίκρισε τον Παράδεισο, ενώ ο πλούσιος αντίκρισε την κόλαση. Δική μας η επιλογή, δικό μας και το σενάριο αυτού του ρόλου. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να έχουν την οικονομική κατάσταση του πλουσίου και την πνευματική κατάσταση του Λαζάρου. Αμήν.